Λίγο πολύ τα γνωρίζουν όλοι ή έχουμε κουράσει με το ανωτέρω θέμα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι κάθε φορά να αναφέρουμε τα προβλήματα. Αυτός είναι και ο σκοπός της ένωσής μας. Είναι η προστασία των εργατικών δικαιωμάτων του κάθε αστυνομικού. Κάναμε ένα έγγραφο αυτή τη φορά προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, όπου τον αναφέρουμε λεπτομερέστατα σχετικά με τις ελλείψεις που έχουμε στη Β' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην ΚΟ, αναφέρουμε στο σύνολο των νησιών. Για να μην ξεχνάμε ότι στην αρμοδιότητά μας είναι και η Αστυπάλεια, και η Κάλυμνος, και η Λέρος και η Πάτμος, όπως και τα μικρότερα νησιά, η Ψέρυμος, η Νήσυρος, η Λειψή. Αλλά το βασικό μας πρόβλημα υπάρχει στην Πάτμο και τα τελευταία χρόνια μάλιστα και στην Αστυπάλεια, η οποία έχει αύξηση ποιοτικού τουρισμού. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ότι ο τουρισμός που είναι στην Αστυπάλεια και στην Πάτμο είναι ποιοτικότερος, πολλές φορές και ποιοτικότερος από ότι ο τουρισμός που είναι στην ΚΟ. Αυτό το οποίο θέλουμε για αρχή είναι να έρθουν άτομα στους ελλειμμένες, όπως και στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Είναι οι ζώνες δηλαδή του Σέγγεν, εκεί πέρα που γίνεται διαβατηριακός έλεγχος. Αυτό είναι το βασικό μέλημα της Ένωσής μας. Και όχι μόνο της Ένωσης, αλλά και της Διεύθυνσης. Δεν πρέπει να την εξαιρούμε την αστυνομική διεύθυνση, και αυτοί κάνουν τις δικές τις προσπάθειες. Δεν θέλουμε να μας στείλουν δόκιμους στη φυλακή, χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό. Έπρεπε να είμαστε 366, συγγνώμη, και είμαστε μόλις 241. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα νούμερα. Και την τελευταία φορά που κάναμε πάλι συνέντευξη, είχατε αναφερθεί στο ότι ανοίγουν νέες υπηρεσίες, έχουν ήδη ανοίξει νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν στελεχώνονται κατάλληλα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Βόρειας Δωδεκανήσου. Συμβαίνει λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια πρέπει να εξαιρέθηκε μόνο ο ΒΟΑΚ, το κομμάτι δηλαδή της Κρήτης, του Βόρειου Δικού Άξονα. Έχουμε τη δημιουργία νέων αστυνομικών υπηρεσιών χωρίς να προβλέπεται η στελέχωσή τους. Θα μου πείτε τώρα, οι αστυνομικοί δεν είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Εννοείται πως είναι πάρα πολλοί. Είναι 70.000. Το που δεν γίνεται στη διαχείριση είναι πρόβλημα του αρχηγού και του υπουργού. Αυτοί πρέπει να μας πούνε πού είναι αυτοί οι 70.000 αστυνομικοί. Για παράδειγμα, στα Δωδεκάνησα, γιατί να είμαστε μόνο 240. Για ένα πληθυσμό, η Κόσο πλέον έχει 37.000 πληθυσμό. Όλοι μαζί έχουμε 50.000. Η Ρόδος μόνη της έχει 120. Και συνολικά και από εκεί συνάλφη δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι πολύ, είναι 480 με 490 αστυνομικοί. Ας μας πούνε πού είναι αυτοί οι αστυνομικοί. Όταν μας κάνει το τμήμα τροχιάς ΚΟ, την υποδιεύθυνση ασφαλείας μετανάστευσης, το προκεκά της ΚΟ, το 100, γιατί πλέον όπως ξέρετε έχουμε και 100 στην ΚΟ τα τελευταία χρόνια. Καλούμε και βγαίνει εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να στελεχωθούν με προσωπικό. Εμείς τι τους αναφέρουμε, γιατί ήταν και κάποιες λέξεις που μπορεί να μην τις καταλάβατε. Όταν αναφέρουμε ότι αυτές οι νέες υπηρεσίες τελεχώνονται εκ των έσω, εννοούμε δηλαδή πώς υπηρετώ αυτή τη στιγμή στην τροχέα. Πριν να πάω στην τροχέα, όταν δημιουργήθηκε ως νέα υπηρεσία, δεν ότι στείλανε καινούργιους αστυνομικούς από την Αθήνα, ήμουνα στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ. Έγινε μια υπηρεσία, πήρε δύο αστυνομικούς από το ΑΤΑΦ, έναν από το αεροδρόμιο, δύο-τρεις από την ασφάλεια. Ήταν ανακύκλωση των αστυνομικών. Δουλειά, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Το ίδιο έγινε και στο προκεκά τώρα. Το ίδιο έχει γίνει και στο τμήμα διαχείριση μετανάστευση, ακριβώς το ίδιο. Παίρνουμε έναν από εδώ, έναν από εκεί, κάναμε μια υπηρεσία. Θεωρία τι καλά, μένουν 10 αστυνομικοί, 12, να τραβήξουν αυτοί δηλαδή το λούκι. Μήπως οι ίδιοι αστυνομικοί δεν επιλέγουν τα κριτικά αυτά νησιά λόγω των γνωστών δυσκολιών, λόγω της νησιωτικότητας, δεν είναι θελκτικό ένα μέρος όπως είναι η Κόση, η Αστυπάλεια, η Λέρος, και επιλέγουν να μένουν στη στερεά Ελλάδα, να το πω, στην υπηρετική. Κοιτάξτε, και πάλι τα μαθηματικά είναι εδώ να μας λύσουν κάθε απορία. Πέρυσι το αρχηγείο έστειλε 20 και κάναν αίτηση 180 να έρθουν. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Αυτό είναι ο καθρέφτης. Όταν ζητάνε 200, και εγώ για φέτος ειδικά, γνωρίζω ότι οι αιτήσεις τουλάχιστον των αστυνομικών θα είναι πάνω από 150. Για να έρθουν μόνο σε εμάς, μόνο στη Β' Δωδεκανήσου. Μετά το σε ποιο νησί θα πάνε, αποφασίζεται από το τοπικό συμβούλιο που συμμετέχουμε και εμείς. Όπου κρίνουμε, όπως και ο αστυνομικός διευθυντής που έχει πάντα τον πρώτο λόγο, εκάστο αστυνομικός διευθυντής, που κρίνει ότι θα πρέπει να πάνε οι αστυνομικοί. Μπορεί να αποφασίσει ότι θα στείλει έναν στην Κάλυμνο, έναν στη Λέρο, έναν στην Πάτμο και υπόλοιποι στην ΚΟ. Καταλάβατε. Κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται ένα συμβούλιο για τοποθέτησή τους. Αλλά οι αστυνομικοί είναι ψέματα, όχι δηλώνουν να έρθουν. Και όχι μόνο για μας, και στη Ζάκυνθο και στην Α' Δωδεκανήσου, παντού και στην Κρήτη. Δηλώνει γιατί θέλουν να αποφύγουν την Αθήνα, συγγνώμη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο αστυνομικός τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να επιβιώσει στην Αθήνα με τα χρήματα που παίρνει. Με μόλις 1.000 ευρώ, όταν έχεις ένα ενίκιο 500 και 600 ευρώ στην Αθήνα, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δεν λέω ότι εδώ είναι πιο φθηνά τα ενίκια, αλλά σε συγκριτικά με την Αθήνα είναι και ποιοτικότερη η ζωή μας και μπορώ να πω πολλές φορές ότι είναι και πιο οικονομική. Φυσικά εννοείται. Τα καύσιμά μας μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά.
Αλλά εγώ προσωπικά βάζω. Μία φορά βάζω το μήνα καύσιμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μία φορά θα βάλω. Όπως και το ενίκιο μου, μπορώ να πω ότι είναι συγκρατημένη τιμή σε σχέση με ένα ενίκιο που πληρώνει ένα συνάδελφο στην Αθήνα. Οπότε ναι, δηλώνω να έρθουν εδώ για να μαζέψουν μόρια και να πάνε και σπίτι του, γιατί τα μόρια είναι περισσότερα όταν έρχονται στην νησιωτική Ελλάδα να υπηρετήσουν.